αυτό είναι εκεί που είναι η Δεν σα αρέσει το γκέτ, δεν σα αρέσει ένα. Ακούμε αυτή την καραμέλα για το πορυβόητο υλικό. Δηλαδή, μισό λεπτό. Σήμερα η Άκη κατέβηκε παιδιά χωρί μάνταλο, χωρί. Δεν τρελαινόμαστε. Εντάξει, άσχετα με τρελαινόμαστε. Είναι βασικό σε δεκάδε παίκτη τη ΣΕΚ. Ο Βάρκα πήγε πολύ καλύτερα. Χωρί Γκάλο. Ναι, ο Βάρκα δεν έπαιξε τη φυσική του θέση. Χωρί τον Γκάλο που λέει πολύ σωστά ο Μάρκο, είναι ο βασικό δεξιό μπακ τη ΣΕΚ όλο το χρόνο. Μισό λεπτό, δηλαδή δεν είναι απουσία. Χωρί ο Ηλέδη. Το έχω πει όταν θα φύγει ο Σιλέντη, θα ήταν η ομάδα έτοιμη 100% για πριν. Δεν έχει θεματοφύλακα, κάτω από τα δοκάρια, χωρί εδώ. Έχει χτυπήσει ο Σουκουλίνη, που είναι σημαντικό αυτό για τη τακτική του Πογιέτ. Γι' αυτό αναγκάστηκε σήμερα και έβαλε τον Βάργκα, το Βάργκα, το Βιάγκρα μάλλον θα πω καλύτερα, στα χαφ, ως εσωτερικό μέσο αριστερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το ξεκίνησε στο πλάι, γιατί είμαι σίγουρο ότι έχει ένσταση σε αυτό το που λέει. Ό,τι δηλαδή, ξαφνικά. Για τον Βάργκα που το ξεκίνησε εσωτερικό, το χαφ να το καθαρό κόφτη τη μόνη και δεξιά τον Γιώχανσον και αριστερά σαν τον Βάργκα. Δεν είναι καλό σήμερα, καθόλου καλό. Ο Γιώχανσον δεν μ' αρέσει. Ναι, παιδιά, εντάξει, ο Γιώχανσον είναι ένα παίκτη που βοηθάει πάρα πολύ. Απλώ εγώ θεωρώ ότι έχει φτάσει όχι μόνο σήμερα, Μάρε, και στο τελευταίο παιχνίδι σχεδόν στα όρια των Ασματάρι. Γι' αυτό θεωρώ τρομερή απουσία του Ζουκουλίνη που γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε για να πάρουν ανάσει επιτέλου οι δύο αυτοί παίκτε, ο Γιώχανσον και ο Σιμόε. Για όσου ξέρουν τα τσιά. Λοιπόν, για να συνεχίσω, μια πολύ σημαντική νίκη. Εγώ το είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή, βλέπω νίκη με ένα 0. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος, αλλά στο ποδόσφαιρο, για να μην νομίζω ότι μιλάω με κυτρινόμαυρα γυαλιά, δεν νικάει πάντα καλύτερος. Τι είπα να πει, ήταν το μάτσι να έρθει χ και ήταν να έρθει ψ. Τι είπα να πει, τι υπάρχει, τι είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Παίξε, προλαβαίνει. Δεν βλέπει, σημαίνει ότι η ομάδα αυτή έχει αποκτήσει DNA νικητή. Δεν το βλέπει. Ότι έχει αποκτήσει μέταλλο. Τι δεν βλέπει. Δεν προετοιμάζει τον χρόνο για πρωταθλητισμό. Από εκεί πέρα τον Μπαλάκη, συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο, πάει στο Μελισανίδη το καλοκαίρι. Ήδη έχει γίνει συζήτηση για να σα δώσω το ρεπορτάζ. Του είπε για να μείνει, θέλω 5 δεκαδάτους. Κάτσε την ΕΠΟ και αυτά. Όχι, όχι. Εντάξει, αυτό είναι κομμάτι που δεν έχει, κύριε φίλε, να κάνει με το Πογιέτ. 4 δεκαδάτους επίπεδου. Εκεί κρίνεται το γήπεδο θα γίνει. Οικοδομική άδεια μένει, θα γίνει στα ιερά κόμματα. Αν θες να σε απαντήσω για το αγωνιστικό, δεν μου άρεσε καθόλου η ΑΕΚ. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα η αισθητική του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θέλω η ομάδα μου να αποτελεί την χαρά του τρίτου. Αν θες να σε απαντήσω. Μην είναι με δεν μου άρεσε καθόλου. Επειδή το Δήμο το ξέρω, έχω τον αγάπη και το λατρεύω. Δήμο, α πω τι γίνεται. Ξέρω τι θα πει, ρε Μάρε. Δεν σου αρέσει η αισθητική ποδοσφαίρου. Όχι, όχι, καθόλου. Του βρήκε αυτού. Όχι, μάθια μου καθόλου. Δώσ' τον πίσω σε ένα χρόνο. Να πάει. Τα δύσκολα ξεκινάνε από του χρόνου. Καλά, εννοείται, το είπα και στον δρόμο. Φέτος είσαι η ΑΕΚ. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι η ΑΕΚ φέτος θα είναι. Η δεύτερη τρίτη. Μην το λες, Μάρη, πάρα πολύ σαν που έλεγε με αυτή τη δυναμική. Αν θα μπει πεντάδα, σε βλέπω κάτω από τον ακρόμητο και από την τρίτη. Θα κάνουμε λίγο διάλογο, Δήμο. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι η ΑΕΚ θα είναι φέτος ή δεύτερη ή τρίτη. Γιατί έχει τη δυναμική αυτή. Ανεβαίνει με κεκτημένη ταχύτητα σερή από 2 χρονιές, με το αίσθημα της αδικίας να την πνίγει. Φορτωμένη τσαμπουκά. Φορτωμένη τσαμπουκά. Ήρθαμε, γυρίσαμε, κάναμε, ράναμε, σας πηδάμε. Και με λίγη τύχη που έχει τελικά παραπάνω από λίγη τύχη. Τύχη, Μάριο, όσο κλεισέ και να είναι, πάει με αυτού που δουλεύουν. Καταρχήν έχει ένα προνόμιο η ΑΕΚ. Όλοι μέσα ξέρουν μπάλα. Έχει Μπάγεβιτς, έχει όλα τα παιδιά κάτω. Δίδυμο στην επικοινωνία, θα την κρίνω από του χρόνου. Αυτό ακριβώς, γιατί όταν την ΕΠΟ την ελέγχει κάποιος άλλος, γιατί να πετάξουν και λεφτά. Τώρα πες ακριβώς, όταν τα πάμε αυτά ρε. Άρα ο δικός σου είναι καμά. Είναι βλάκας. Πώς? Βλάκας είναι ο δικός. Γιατί βλάκας, πολεμάει να πάρει τη δεύτερη θέση. Τι βλάκας είναι. Ξοδέψει τόσα λεφτά. Εντάξει, ξοδέψει ο άνθρωπος. Άμα ξοδέψει ο άνθρωπος λεφτά και είναι νοικοκύρης, το λέμε βλάκα δηλαδή.